όνομά μου είναι δρόμος, είναι λέξεις ιδρωμένες που τις είπα σε αγίους και τρομάξανε. Η ζωή μου είναι νύχτα, είναι νύχτα που δεν ήρθες, είναι φώτα που ποτέ τους δεν ανάψανε. Φίλες και φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Ερευνώ και Προτείνω. Το αυτοκίνητο και ο Έλληνας οδηγός είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. 5 εκατομμύρια περίπου οχήματα όλων των ειδών κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μισό εκατομμύριο περίπου είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες οδηγοί. Όλοι αυτοί λοιπόν κυκλοφορούν με το δικό τους ξεχωριστό, ιδιαίτερο, μοναδικό τρόπο. Μαζί λοιπόν σήμερα θα αναλύσουμε όλα τα θέματα γύρω από το αυτοκίνητο και τον οδηγό. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του αυτοκινήτου. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα εμφανίζεται στους δρόμους της Αθήνας μια σιδερένια κατασκευή με ρόδες που κινείται χωρίς να τις έρουν άλογα. Μιλάμε για το πρώτο αυτοκίνητο που λειτουργεί με βενζίνη και ηλεκτρισμό. Άλλωστε τη βενζίνη μέχρι τότε την πουλούσαν μόνο στα φαρμακεία ως καθαριστικό. Το 1884 εμφανίζεται λοιπόν το πρώτο αδμήρωτο λεωφορείο με σιδερένιους τροχούς που ξεκινά από την Αθήνα για τη Θήβα και Λιβαδιά με 14 μόλις επιβάτες σε χρόνο ρεκόρ των 4 ωρών. Η αρχή είχε γίνει. Το πρώτο τροχυλατό όχημα έφτασε στην Αθήνα το 1897. Τα καλύτερα αυτοκίνητα της εποχής δεν ξεπερνούσαν σε ταχύτητα τα 35 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που σήμαινε ότι το αυτοκίνητο στα πρώτα του βήματα ήταν περισσότερο μέσο επίδειξης παρά τρόπος ασφαλούς και γρήγορης μεταφοράς. Άλλωστε να πούμε πως μια άμαξα με άλογα ήταν σίγουρα πιο αξιόπιστη και γρήγορη, αφού ο υπέας ήξερε να χειρίζεται τα άλογα του, κάτι που δυστυχώς αγνοούσε ο οδηγός της εποχής με τις μηχανές του αυτοκινήτου. Αυτό λοιπόν ήταν και σίγουρα μια εξέλιξη σημαντική, ωστόσο δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων, αφού η απόκτηση αυτοκινήτου σήμαινε ταυτόχρονα και απόκτηση άδειας οδήγησης. Όμως οι πρώτες εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης έγιναν πολλά χρόνια αργότερα στις 13 Μαρτίου του 1935. Ο κυριότερος λόγος καθιέρωσης εξετάσεων οδήγησης ήταν ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου είχαν γίνει 7.000 τροχαία με χιλιάδες νεκρούς. Σχεδόν κάθε σπίτι έχει να διηγηθεί μια ιστορία τροχαίου και κάπως έτσι εξηγείται το για ποιο λόγο η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα θύματα στην άσφαλτο. Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου για τους ενήλικες και την πρώτη για τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Μια λάθος κίνηση, μια λάθος εκτίμηση, ένας κακός δρόμος και όλα τα μπορούν να αλλάξουν μια στιγμή ακόμα και να τελειώσουν για πάντα. Το τελευταίο διάστημα η άσφαλτο στην περιοχή της Ηλίας έχει βαφτεί με το αίμα πάνω από 10 συνανθρώπων μας. Στη χώρα μας δυστυχώς λείπει οδική παιδεία. Εκτός από το ότι λείπει οδική παιδεία από τους πολίτες, οι δρόμοι, η άσφαλτος βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της λίστας με τα τροχαία. Σύμφωνα με στοιχεία από την αστυνομία το 2017, τα τροχαία παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τα τροχαία του 2016. Δεν πάβουν όμως να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, με την κατασκευή σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, τα ατυχήματα έχουν μειωθεί. Τα ποσοστά όμως παραμένουν υψηλά, καθώς τα περισσότερα τροχαία συμβαίνουν εντός του αστικού δικτύου ή σε επαρχιακές οδούς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα είναι ίσως οι χειρότεροι οδηγοί της Ευρώπης. Πολλά από τα ατυχήματα σημειώνονται ωστόσο και στις εθνικές οδούς. Ανάμεσα στις 5 οδούς Καρμανιόλες που έχουν βαφτεί και εξακολουθούν να βάφονται με αίμα, είναι και η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, που κάθε άλλο παρά πληρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Ίσως πρόκειται για τη χειρότερη εθνική οδό. Κάθε χρόνο δεκάδες άτομα γίνονται θύματα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς πολλά από αυτά είναι θανατηφόρα. Η άσφαλτο είναι σε αισχρή κατάσταση, γεμάτη λακκούβες και εξαιτίας της μη συντήρησης παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα. Στους οδηγούς δίνεται η ψευδαίσθηση πως μπορεί να πατήσουν λίγο τον γκάζι, καθώς δεν υπάρχουν απότομες στροφές ή γκρεμή και κάπως έτσι καταλήγουν να χάνουν τον έλεγχο των οχημάτων τους. Κάπως έτσι στην Ελλάδα συνεχίζεται στους δρόμους ένας ακήρυχτος πόλεμος που κοστίζει πολύ ακριβά. Ταυτόχρονα ωστόσο, πέρα από την κατάσταση του οδικού δικτύου και την επικινδυνότητά του, στα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων είναι η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των κύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Και εκτός από την ευαισθητοποίηση των οργάνων, ναι, που λέμε, πάνω απ' όλα θέλουν να ευαισθητοποιήσει οι πολίτες. Οι πολίτες. Έτσι, και το πρώτο πράγμα που συζήτησα και είπαμε τους ανθρώπους του Υπουργείου, ναι, είναι ότι έχουμε μπερδευτεί λίγο με το κίνδυνο που διατρέχουμε καθημερινά στον δρόμο. Ναι. Δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετά επικίνδυνο να βγούμε έξω με τα αυτοκίνητα, με τη μοτοσυκλέτα, πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά μας, αν κινδυνεύουμε εμείς, αν με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε προκαλούμε, αν θέλετε, μονίμως την καταστροφή μας, το θάνατό μας, την αναπηρία μας. Γιατί αυτό που εξήγησε και διευκρίνησε είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμηση. Μάλιστα. Τι είπα δηλαδή, ο καθένας μας, ναι, από αυτούς που μας ακούνε τώρα, αυτούς τους συμπολίτες μας, εσείς, εγώ, όλοι μας, είμαστε μοναδικοί. Είμαστε ανεκτίμητοι και αναντικατάστατοι για την οικογένειά μας. Αν δηλαδή το πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας είμαστε θυμωμένοι και με το μυαλό στα κάγκελα, που σημαίνει το μυαλό δεν βλέπει αυτό που κοιτάνε τα μάτια του, mm-hmm, μπαίνει και αυξάνει την πιθανότητα λόγω θυμού και πρόκλησης να εμπλακεί, τότε το αποτέλεσμα της εμπλοκής είναι κάποια στιγμή να μην φτάσεις στο σπίτι, mm-hmm, ή να πας στο νοσοκομείο ή να πας σε νεκροταφείο και κάποιος θα πρέπει να πάει στο σπίτι και να πει στην οικογένειά σου, έτσι, να πει στη γυναίκα σου, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι ορφανά. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι κανένα νόμο, δεν χρειάζομαι καμία τιμωρία. Αλλά απλώς είναι τραγικό και το λέω πάρα πολύ συχνά, ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζω και συναντώ στα σεμινάρια. Ναι. Ότι μου φαίνεται παράδοξο και τρελό να μιλάω σε οικογενειάρχες που είναι με τα παιδιά τους. Είμαι από χθες σε κάποιο σχολείο που είχαν έρθει με τα παιδάκια τους, ήταν σύλλογο γονέων και μόνο. Ναι, ναι. Και λέω, μου φαίνεται τρελό να προσπαθώ να εξηγήσω σε εσάς, που είστε γονείς, τον παπά και τη μαμά, να σας εξηγήσω ότι είναι. Ότι είναι τραγικό να αυτοκτονείτε στον δρόμο. Έτσι, εξηγούμε δηλαδή τα αυτονόητα δηλαδή. Ναι, δηλαδή ντρέπομαι να λέω στους ανθρώπους, ντρέπομαι για λογαριασμό των συμπολιτών μου, να τους λέω ότι πρόσεχε φίλε μου, τα παιδιά σου δεν γεννήθηκαν για να ορφανέψουν. Ούτε εσύ θα τα κουβαλάς μαζί σου για να τα σκοτώσεις που μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα και τα παιδιά βόσκουν σαν πίσω καθίσματα ελεύθερα, χύμα χωρίς καμία υποστήριξη. Και μόνο στο εθνικό δίκτυο φοράει ο οδηγός και ο συνοδηγός για να μην πληρώσουν πρόστιμο. Η σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των μπαταριών, τα νέα υλικά, η μεγαλύτερη αυτονομία και κυρίως η τάση της βιομηχανίας να ρίξει στην αγορά νέες καινοτομίες συναντιούνται με το αίτημα προστασίας του περιβάλλοντος, είναι πλέον γεγονός ότι στις ημέρες μας το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αναζητεί τη μεγαλύτερη επιστροφή, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να ανακοινώνουν την απαγόρευση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Σε λιγότερο από 15 χρόνια είναι πιθανό να μην υπάρχουν πια βενζινοκίνητα αυτοκίνητα στους δρόμους του Παρισιού. Αυτή είναι η φιλοδοξία της σημερινής δημάρχου της γαλλικής πρωτεύουσας, Άνι Ινταλγκό, καθώς η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της θητείας της. Το σχέδιο έχει δύο στάδια. Το τέλος των οχημάτων δίζελ έχει προγραμματιστεί για το 2024, ενώ των βενζινοκίνητων οχημάτων για το 2030. Οι δημοτικές αρχές της πόλης διευκρίνησαν ότι πρόκειται για έναν στόχο και δεν εξετάζουν την επιβολή κάποιας απαγόρευσης. Τα οχήματα συγκαταλέγονται στις κύριες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην πόλη είναι όλο και πιο ορατές, αναγκάζοντας τις αρχές να λαμβάνουν τακτικά μέτρα, κυρίως εναλλασσόμενης κυκλοφορίας. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το 2040 θα σταματήσει η πώληση οχημάτων βενζίνης και δίζελ. Από μια εκπομπή με θέμα το αυτοκίνητο να λείπουν οι μεγάλες ταχύτητες. Γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε στον ειδικό πιστεύω, ο οποίος είναι άνιος από τον Βαγγέλη Χαλιδέ, ο οποίος με φιλοξενεί σήμερα στο νέο του χώρο, εδώ στη Διασταύρωση Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Με τον Βαγγέλη, λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για τις μεγάλες ταχύτητες, μιας και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον μιας κοινωνικός. Για να δούμε τι έχουμε να πούμε. Και να
ξεκινήσω από αυτό, Βαγγέλη, τι είναι για σένα η μεγάλη ταχύτητα, λοιπόν? Η μεγάλη ταχύτητα είναι τρόπος ζωής. Και να σου εξηγήσω, δεν θα το καταλάβεις, γιατί αυτό πρέπει να το έχεις μέσα σου. Αν το έχεις μέσα σου, τότε πραγματικά θα καταλάβεις τι σημαίνει η μεγάλη ταχύτητα. Το μικρόβιο τώρα το φτιάχνω το αυτοκίνητό μου να είναι πιο γρήγορο, να τρέχω. Πώς μπαίνει σε κάποιον? Σε λίγες περιπτώσεις μπαίνει μέσω οικογένειας, δηλαδή να είναι αγωνιζόμενος ο μπαμπάς, ας πούμε, κάποιου παιδιού. Μετά οι παρέες, κάποιοι φίλοι, μηχανικοί, οτιδήποτε. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Τώρα θέλω να πεις ποια είναι η αίσθηση που νιώθει κάποιος οδηγώντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο, όσο και αυτό που βρισκόμαστε σήμερα μέσα. Ποια είναι η αίσθηση όταν πιάνει το χέρι του τιμόνι και βγαίνει στον δρόμο? Εγώ θα μιλήσω για εμένα, γιατί δεν ξέρω αν νιώθουν όλοι το ίδιο. Το μυαλό τη συγκεκριμένη στιγμή δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Σκέφτεται μόνο το τιμόνι και να μπορέσεις να πας ευθεία αυτό το αυτοκίνητο. Όταν σταματήσεις και κατέβεις από το αυτοκίνητο, το μόνο που νιώθεις είναι τρέμουλο σε χέρια, σε πόδια. Τώρα στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετές λεσχές που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και καθένας μπορεί να είναι μέλος και να πάει να αγωνιστεί. Αλλά και προσφέρουν και στους υπόλοιπους το θέαμα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Είναι τρεις οι λέσχες, αν θυμάμαι καλά. Είναι δύο λέσχες αυτοκινήτου και μία μοτοσυκλετών, οι οποίες οργανώνουν αγώνες, είτε ράλι, είτε κάποια σπριντάκια και αγώνες dragster. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και λίγο περισσότερους αγώνες, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, μας προσφέρουν σε όλους μας ένα μοναδικό θέαμα όσοι αγαπάμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το βλέπουμε. Τώρα εσύ εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, στο συνεργείο σου που μεταφέρθηκες και πρόσφατα, φτιάχνεις αυτοκίνητα λοιπόν για να τρέχουν σε τέτοιους αγώνες, έτσι? Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ναι. Αγωνιστικά και αυτοκίνητα πελατών, τα οποία κακώς κάνουν παράνομους αγώνες σε κόντρες κοινούς. Είναι αρκετά αυτά τα αυτοκίνητα που φτιάχνουμε και αυτά. Τώρα η μεγάλη ταχύτητα μπορεί να είναι για κάποιους ελεγχόμενη, σαν και εσένα που είσαι επαγγελματίας οδηγός, θα έλεγα, οδηγώντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά για κάποιους άλλους οδηγεί δυστυχώς ευχαριστάρεσες αποτελέσματα, και μιλώ για τα τροχαία δυστυχήματα που θες καλώς θες κακώς στην περιοχή μας συχνά πυκνά, και το καλοκαίρι που μας πέρασε είχαμε αρκετά τροχαία. Τι κάνουν λάθος οι Έλληνες οδηγοί, και έχουν αυτό το αποτέλεσμα? Θέλεις να το ξενύχτη, θέλεις να το ποτό, θέλεις να τον ελέγχουν? Θεωρώ πως ο μέσος όρος των τροχαίων είναι νέοι σε ηλικία. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν τα αυτοκίνητά τους βελτιωμένα, καλώς ή κακώς, σε συγκεκριμένη στιγμή. Προφανώς έχουν καταναλώσει κάποια ποσότητα αλκοόλ και νιώθω αυτή τη στιγμή λίγο περίεργα. Νομίζουν δηλαδή πως είναι σε δρόμο μόνοι τους. Και αυτά δεν το ελέγχουν. Φέρνουν δυσάρεστα αποτέλεσματα όλα αυτά. Και ειδικά όταν έχουν, όταν είναι και από εμπειρία αλκοόλ ξημέρωμα, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα πλησιάζει ο χειμώνας. Τι πρέπει να κάνει ο κάθε οδηγός, κάθε ένας οδηγός, για τη σωστή τήρηση του αυτοκινήτου, να είναι έτοιμο για το χειμώνα? Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στην αρχή τη σεζόν του χειμώνα, τέλος πάντων. Πρέπει να ελεγχθούν τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Να αντικατασταθούν βασικά, γιατί το καλοκαίρι τα καίγια ξεραίνονται. Οι αλλοκαθαριστήρες. Γενικά το αυτοκίνητο να είναι σε μια κατάσταση που να μπορεί να. Σωστά. Σε βροχές και τα σχετικά. Τώρα τι είναι αυτό που κάνει λάθος ο Έλληνας οδηγός? Όταν βγαίνει στον δρόμο, όταν πιάνει το τιμόνι στα χέρια του. Και να σας πω σε αυτό το σημείο, για όσους δεν ξέρουν, ότι η ελληνική οδήγηση έχει γίνει και ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό. Τι πιστεύεις ότι κάνει λάθος λοιπόν? Γιατί μισό εκατομμύριο Έλληνες που είναι στους δρόμους, που πιάνουν το τιμόνι, που οδηγούν, έχει ο καθένας το δικό του μοναδικό τρόπο. Σωστά. Βασικά, ο μέσος όρος Ελλήνων μπερδεύουν την οδήγηση με την. Με την ταχύτητα. Ναι, σωστά. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως είναι τα παιδιά που κάνουν delivery. Νομίζουν πως αν θα κάνουν delivery, πρέπει να πηγαίνουν γρήγορα. Πρέπει να ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια, πρέπει να προσφερνάω αυτοκίνητα, πρέπει να βρίζω κόσμο. Δεν είναι. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος του Έλληνα είναι αυτό. Ότι είναι. Σωστά. Αυτό. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Παρκάρει όπου θέλει. Καλά. Έχει το δικό του στυλ οδήγησης. Σωστά. Και τώρα τέλος, θα ήθελα να μας δώσεις μια συμβολή για όλους τους Έλληνες οδηγούς και τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Τι συμβολή θα τους έδινες? Όταν οδηγούν, να έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι τους. Όχι βιασύνους στον δρόμο. Δεν φέρνουν ευχάριστα αποτελέσματα όλα αυτά. Αυτό. Νομίζω είναι τα δύο πιο βασικά όταν οδηγείς. Ζώνη ασφαλείας.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Το λεωφορείο περισσότεροι το έχουμε στο μυαλό μας ως μια ανδρική δουλειά. Ωστόσο, δύο κυρίες, η Ρούλα Κωνσταντινίδη συγκεκριμένα και η Στέλλα Χριστοπούλου, έρχονται να αλλάξουν έως τώρα δεδομένα, αυτά που γνωρίζαμε δηλαδή, καθώς και οι δύο είναι οδηγοί λεωφορείου στις εγκαινωνίες των Αθηνών και μας μιλούν και για τις ωραίες, αλλά και για τις δύσκολες περιβές της δουλειάς τους και διηγούνται μερικές ευτράπελες ιστορίες. Ας τις παρακολουθήσουμε. Επειδή με εγωίτευε πάντα να οδηγώ, πήρα την απόφαση και έβγαλα όλα τα διπλώματα. Μ' αρέσει η άμεση επαφή που έχω με τους επιβάτες, με τον κόσμο. Η χαρά που παίρνεις είναι ότι ο κόσμος σε καλημερίζει, νιώθει χαρούμενος που βλέπει μια γυναίκα, γιατί είναι καθαρά αντροκρατούμενο επάγγελμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν οδηγοί πάντα, από τη μεριά μας είναι το κυκλοφοριακό που αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, είναι τα ωράρια μας. Είναι το άγχος για την εξέλιξη του δρομολογίου που μπορεί να τύχει κάποιο απρόοπτο στη διάρκεια του και κάθε μέρα διαφέρει το κάθε δρομολόγιο με το προηγούμενο. Άρα πρέπει να είμαστε στις επάλξεις καθημερινά. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες, το ότι παρκάρουν όπου θέλει ο κάποιος, οποιοδήποτε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν παρκάρεις παράνομα ή μέσα σε λεωφορειλωρίδες σε στροφή γωνία λεωφορείου, εμποδίζει το λεωφορείο να έρθει στην ώρα του. Όπως και σε άλλα επαγγέλματα, το δικό μας το επάγγελμα μπορεί να το θεωρήσουμε και σαν λειτουργήμα. Γιατί δεν κάνουμε μόνο εξυπηρέτηση, μεταφέρουμε και όλα στον κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα και εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες λύσεις, έστω και αν είναι η μεταφορά τους μόνο. Και ένα ευχαριστώ, το οποίο το λένε στην πλειοψηφία και το έχουμε και ανάγκη πολλές φορές. Συμβαίνουν πολλά και ευχάριστα και δυσάρεστα. Μια κυρία μπήκε μέσα, μου είπε με το ίδιο εισιτήριο μπορώ να πάω και στον Πόρο ή στην Ελευσίνα. Με το ίδιο εισιτήριο. Ένας άλλος κύριος ήθελε να μεταφερθεί να πάει στην Αθήνα. Εγώ έκανα το δρομολόγιο Πειραιά Άγιος Αντώνιος και ήθελε να πάει στην Αθήνα. Και του λέω του κυρίου, θα κατεβείτε. Από πίσω ακριβώς έρχεται το λεωφορείο που πάει η Αθήνα και μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Ήταν μεγάλη ηλικία βέβαια. Και αντί να μπει στην πρώτη πόρτα του πίσω λεωφορείου, μπήκε στην τελευταία τη δικιά μου, ήρθε μπροστά και λέει: Εσύ οδηγάς πάλι. Το μήνυμά μου προς τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς για δικό μας καλό, κάνει καλό στην τσέπη μας, είναι οικονομικότερα, κινούμαστε σε όλο το λεκανοπέδιο, παντού και φυσικά βασικότερο κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Βοηθάμε έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι, θα γύριζα το χρόνο πίσω, στο παρελθόν, εκεί που όλοι οι άνθρωποι χαμογελούσαν, λέγαν καλημέρα, οι δρόμοι ήταν άδειοι και η συγκοινωνία γινόταν πιο όμορφα και πιο ομαλά και εξυπηρετούνταν καλύτερα ο κόσμος. Ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από τη σημερινή μας εκπομπή, διότι η οδική ασφάλεια είναι κάτι που αφορά όλους μας και πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε για να γίνουν οι δρόμοι μας ασφαλέστεροι. Μέχρι το επόμενο ερευνό και προτείνω, γεια και χαρά και προσοχή στους δρόμους.